Όχι, δεν είναι διαφορετικό για την ομάδα μου. Για την ομάδα μου είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Απλά είναι ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο όταν έχεις και κόσμο το χαίρεσαι παραπάνω και όπως είναι λογικό κάθε ποδοσφαιριστής θέλει τον κόσμο στο γήπεδο και είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Έχεις ζήσει το τέτοιο είδος ντέρμπι από την πλευρά της ΑΕΠ, τώρα το ζεις και από πλευρά της Κοζάνης. Έχεις πει κάποια πράγματα και στους ποδοσφαιριστές, στους συμπαίκτες σου? Όχι, δεν χρειάζεται να τους πω τίποτα. Οι συμπαίκτες μου είναι πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές και πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα και νομίζω ότι ξέρουν ακόμα καλύτερα και από μένα και είναι πολύ καλοί για να καταλάβουν το κάθε ντέρμπι και το κάθε παιχνίδι. Τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε στην ΑΕΠ Κοζάνης, πέρασε από διάφορες καταστάσεις. Τώρα είσαι στην ΑΕΠ Κοζάνη. Θέλω να μας πεις λίγο τα συναισθήματά σου για αυτό το παιχνίδι. Που πηγαίνεις ως αντίπαλος πλέον της παλιάς ομάδας. Εντάξει, όπως κάθε παίχτης όταν πάει αντίπαλος με την προηγούμενη ομάδα, αισθάνεται ότι λίγο διαφορετικά. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Δεν το βλέπω. Είναι ένα παιχνίδι, ένας ακόμα αγώνας που πρέπει να κάνουμε για να πάμε πιο κοντά στο στόχο μας. Φαίνεται ότι κερδίζεις την εμπιστοσύνη του προπονητή, έβαλες και γκολ την προηγούμενη Κυριακή. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Θέλω ακόμα καλύτερα και η ομάδα να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα.